Όπως πάντα, στην ενημέρωση συμμετέχει και ο Υφυπουργός Υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης, προκειμένου να απαντά σε ερωτήματα που αφορούν στο σύστημα υγείας. Κυρία Παπαευαγγέλου, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του ΕΟΔΗ, σημειώθηκαν 1.667 νέα κρούσματα κορονοϊού στη χώρα μας το τελευταίο 24ωρο. Ο συνολικός αριθμός ασθενών που νοσηλεύονται διασωληνωμένοι σε ΜΕΘ ανέρχεται στους 612, ενώ 98 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ωρών. Να δούμε και την κατανομή των διαγνώσεων. Στην Αττική είχαμε 316 κρούσματα, στη Θεσσαλονίκη 367, στην Πειραιά 93 και στην Ιμαθία 79. Τους επιδημιολογικούς δείκτες της εβδομάδας που μας πέρασε παρουσίασε στην Επιτροπή μας χθες και η Κοντοπίδου από τον ΕΟΔΗ. Είναι πλέον ακόμα πιο ξεκάθαρο ότι η καμπύλη των νέων κρουσμάτων στη χώρα μας μειώνεται σχεδόν σε όλη την επικράτεια. Παρατηρείται περαιτέρω μείωση του 7ήμερου κυλιόμενου μέσου όρου κρουσμάτων, που υπολογίζεται στα 1.750 τη μέρα. Την τρίτη αυτή εβδομάδα του lockdown, η μείωση των κρουσμάτων ήταν σημαντικά μεγαλύτερη συγκριτικά με τις δύο προηγούμενες εβδομάδες. Σε κάποιες περιφερειακές ενότητες όμως, όπως είναι η Πειραιά, η Φθιώτιδα και η Τελοκαρνανία, δεν έχουμε ακόμα δει σαφή μείωση των κρουσμάτων. Το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει σε υψηλό επίπεδο, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα και σε πολλές μεγάλες πόλεις. Υπολογίζεται ότι σήμερα έχουμε περισσότερα από 18.000 ενεργά κρούσματα στη χώρα μας. Την εβδομάδα που μας πέρασε επίσης, παρατηρήθηκε μικρή αύξηση της διάμεσης ηλικίας. Είναι κάτι που το βλέπουμε κάθε εβδομάδα, που πλέον έχει φτάσει η διάμεση ηλικία των κρούσματων μας στα 49 χρόνια. Διαχρονικά και καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου, παρατηρήθηκε μια σταδιακή αύξηση και σας θυμίζω ότι πριν από 5 εβδομάδες, δηλαδή στα τέλη Οκτωβρίου, η διάμεση ηλικία των κρουσμάτων ήταν 35 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι το φορτίο των νέων λοιμόξεων έχει μετακινηθεί σε μεγαλύτερες ηλικίες, σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Όπου έχουμε βέβαια και μεγαλύτερη νοσηρότητα, μεγαλύτερη πιθανότητα να εισαχθούν στο νοσοκομείο ή και στις ΜΕΘ, αλλά και μεγαλύτερο κίνδυνο για επιπλοκές, ακόμα και θάνατο. Στην εβδομάδα που πέρασε, παρατηρήθηκε σταδιακή αύξηση του μεριδίου των ανθρώπων που είναι άνω των 65 και είχαμε συνολικά 2.600 κρούσματα στην ηλικιακή αυτή ομάδα. Η πίεση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας παραμένει. Αναφορικά με τις εισαγωγές, έχουμε μια σταδιακή μείωση και αυτό είναι πολύ καλό. Σήμερα νοσηλεύονται στη χώρα περίπου 4.000 ασθενείς, ενώ ο μέσος όρος της τελευταίας εβδομάδας είναι ελαφρά μειωμένος και έχουμε περίπου 360 εισαγωγές κάθε μερινά. Όμως οι ΜΕΘ εξακολουθούν να είναι γεμάτες, ιδιαίτερα στη Βόρεια Ελλάδα, και αυτό άλλωστε το ακούτε και κάθε μέρα από τις ανακοινώσεις του ΕΟΔΗ. Στην επικράτεια, η πλειότητα των κλινών ΜΕΘ COVID υπολογίζεται στο 84%, ενώ αντίστοιχα είναι 79% στην Αθήνα και 94% στη Θεσσαλονίκη. Είναι σαφές ότι δεν πάει να σπάσει αυτή η αλυσίδα της μετάδοσης. Η διασπορά στην κοινότητα ήταν και παραμένει μεγάλη και η κοινωτικότητα του πληθυσμού δεν μειώθηκε όσο στο πρώτο lockdown. Μια πιθανή εξήγηση του συνεχιζόμενου δεύτερου κύματος είναι ότι λόγω της μεγάλης διασποράς στην κοινότητα υπάρχει ένα συνεχές, ας το πούμε, ping-pong μεταξύ των εργασιακών χώρων και της ενδοοικογενειακής διασποράς. Δηλαδή, εκεί που πάει να ηρεμήσει μια περιοχή, ξεσπά μια σειρή κρουσμάτων σε ένα εργασιακό περιβάλλον, σε μια κλειστή δομή, που λειτουργεί σαν μια πηγή υπερμετάδοσης και έχει σαν αποτέλεσμα τη διασπορά μέσα στα σπίτια όλων αυτών των ανθρώπων, στις οικογένειές τους. Δυστυχώς, ο ιός έχει αποδείξει ότι είναι πολύ πιο πονηρός από εμάς και παραμονεύει κάθε στιγμή χαλάρωσης ή εφηρημάδας μας. Ο Δεκέμβριος είναι κάθε χρόνο ένας δύσκολος μήνας, με αύξηση των ιώσεων αλλά και πολλές υποχρεώσεις για όλους μας. Φέτος θα είναι αρκετά διαφορετικός, αλλά και πολύ πιο δύσκολος, γιατί έχετε σε συνέχεια πολλών μηνών κόπωσης λόγω του lockdown. Θα θέλαμε να βρεθούμε με τους αγαπημένους μας γύρω από ένα τραπέζι, όπως έχουμε συνηθίσει. Ας σχεδιάζουμε όμως από τώρα διαφορετικά αυτά τα φετινά Χριστούγεννα, κι ας είναι κάτι που όλους μας στεναχωρεί πολύ. Η αντιμετώπιση αυτής της πανδημίας αποτελεί ένα μαραθώνιο. Ναι, διανύουμε ένα μαραθώνιο και έχουμε ακόμα πολλά χιλιόμετρα μπροστά μας και πιθανότατα και πολλές ανηφόρες μέχρι τον τερματισμό. Όσοι έχουν τρέξει μαραθώνιο γνωρίζουν καλά ότι ο αγώνας θέλει οργάνωση, στρατηγική, πειθαρχία και καλή προετοιμασία. Χρειάζεται συγκέντρωση και στοχοπροσήλωση σε πολλές μικρές νίκες, χιλιόμετρο-χιλιόμετρο. Και βέβαια είναι πάντα πιο εύκολο
όταν κάνεις τον αγώνα μαζί με άλλους που έχουν τον ίδιο στόχο με σένα. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτόν τον αγώνα. Αν και αποτελεί επίπονη διαδικασία, όταν φτάσει κανείς στον τερματισμό είναι απερίγραπτη χαρά της υπέρβασης, γιατί έχει επιτευχθεί ένας στόχος που ξεπερνά τις δυνατότητές μας. Και δυστυχώς αποδεικνύεται ότι και η πανδημία έχει ξεπεράσει τις αντοχές όλων μας, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρώπη και σε ολόκληρο τον πλανήτη. Και η πανδημία είναι ακόμα ένας μαραθώνιος, γιατί ακόμα και όταν έρθουν τα εμβόλια τον επόμενο μήνα και αρχίσουμε να εμβολιαζόμαστε σιγά-σιγά, χρειαζόμαστε αρκετούς μήνες για να ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός ικανού αριθμού συμπολιτών μας και να έχουμε δημιουργήσει αυτό που λέμε το τείχος ανοσίας ή αλλιώς την ανοσία γέλης. Μην ξεχνάτε άλλωστε ότι ο καθένας από εμάς θα αποκτήσει ικανή προστασία περίπου 7 μέρες μετά τη δεύτερη δόση του εμβολίου, δηλαδή στον 1 με 1,5 μήνα από την πρώτη δόση. Έτσι δεν πρέπει να πιστέψουμε ότι μόλις κάνουμε την πρώτη δόση του εμβολίου μπορούμε να οργανώσουμε ένα πάρτι και να γιορτάσουμε την απελευθέρωσή μας. Στην Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών συζητήσαμε διεξοδικά και για πολλές ώρες αυτή την εβδομάδα προκειμένου να εισηγηθούμε το πρόγραμμα του εμβολιασμού. Τα βασικά κριτήρια της επιλογής των ομάδων πληθωρισμού που θα εμβολιαστούν πρώτοι είναι ο βαθμός έκθεσης στη λίμωξη, όπως παραδείγματος χάρη είναι το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και ο κίνδυνος για σοβαρή νόσηση, όπως είναι οι άνθρωποι που είναι στα γεωκομεία, οι υπέργοι, οι άνθρωποι με σοβαρό υποκείμενο νόσημα. Μέλη της Επιτροπής μας έχουν εργαστεί σκληρά, της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, έχουν εργαστεί σκληρά ώστε να ετοιμαστεί ένα πολύ λεπτομερές εκπαιδευτικό υλικό προς όλα τα εμβολιαστικά κέντρα, αλλά και ένα ενημερωτικό υλικό για το γενικό πληθυσμό. Δεν θέλω να σας κουράζω με λεπτομέρειες για τα εμβόλια που θα έχουμε στα χέρια μας στις αρχές του χρόνου. Έχουμε χρόνο για να συζητήσουμε για αυτά μέσα στις επόμενες εβδομάδες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όταν έρθουν στη χώρα μας τα εμβόλια αυτά, θα έχουν εγγυηθεί από το θεσμικό όργανο της Ευρώπης, τον EMA, το γνωστό EMA, και εκεί θα έχουν αναλυθεί με κάθε λεπτομέρεια όλα τα δεδομένα για την ασφάλεια και αποτελεσματικότητά τους. Όπως όλοι ακούσατε, την επόμενη εβδομάδα ξεκινούν οι εμβολιασμοί στο Ηνωμένο Βασίλειο και μέσα στις επόμενες εβδομάδες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είναι κατανοητό ότι οι υγειονομικές αρχές αυτών των δύο μεγάλων χωρών έχουν βεβαιότητα για την ασφάλεια του εμβολίου, αλλιώς δεν θα ξεκινούσαν, δεν θα εξέθεταν ποτέ τους πολίτες τους στον εμβολιασμό. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστούμε την κυρία Παπαευαγγέλου. Το λόγο έχει ο κύριος Μαγιορκίνης. Καλησπέρα σας και από μένα. Ξεκινήσουμε με λίγα στοιχεία από την παγκόσμια κατάσταση της πανδημίας. Ο ρυθμός επέκτασης της πανδημίας παραμένει σταθερός με περίπου 600.000 διαγνώσεις ανά ημέρα. Συγχρόνως, ο αριθμός των ατόμων που καταλήγουν με SARS-CoV-2 φαίνεται ότι έχει πλέον σταθεροποιηθεί περίπου στις 12.000 ανά ημέρα. Στην Ευρώπη, η επιδημία διατηρείται σε υψηλά επίπεδα ενεργότητας, έχοντας πλέον καταγράψει σχεδόν 18 εκατομμύρια διαγνώσεις και περισσότερους από 400.000 θανάτους. Επί το παρόντος, συνεχίζει μια ελαφρά πτωτική πορεία με καταγραφή λιγότερων διαγνώσεων συγκριτικά με 2 εβδομάδες πριν και πλέον κινείται σε περίπου 200.000 διαγνώσεις. Να δούμε μερικές χώρες ενδεικτικά. Η επιδημία στη Γαλλία, να θυμίσω, lockdown από αρχές Νοεμβρίου, φαίνεται επιπλέον υποχώρηση, καταγράφοντας ακόμα και λιγότερες από 10.000 διαγνώσεις και περίπου στους 600 θανάτους ανά ημέρα. Η επιδημία στην Γερμανία, με lockdown και αυτή από αρχές Νοεμβρίου, έχει σταθεροποιηθεί πλέον στο επίπεδο 15 με 20.000 διαγνώσεων. Φαίνεται λοιπόν ότι η πτωτική πορεία έχει επιβραδυνθεί στη Γερμανία και βλέπουμε ότι υπάρχουν μικρές τάσεις συρρήκνωσης. Συγχρόνως, ο αριθμός των θανάτων φαίνεται ότι παρουσίασε τάση ενίσχυσης, καταγράφοντας μέχρι και 500 θανάτους ανά ημέρα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, και αυτό με εφαρμογή lockdown από την αρχή του Νοεμβρίου, η επιδημία έχει υποχωρήσει πλέον στις 10 με 15.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, με σταθεροποίηση του μέσου όρου νεκρών ανά ημέρα περίπου στους 470. Στην Ιταλία, και ενώ βρίσκεται σε πορεία συρρήκνωσης των διαγνώσεων από 40.000 στα μέσα Νοεμβρίου σε περίπου 20.000 διαγνώσεις ανά ημέρα, χθες καταγράφηκε ρεκόρ θανάτων από την αρχή της πανδημίας, φτάνοντας τους 993. Ρεκόρ θανάτων καταγράφηκε χθες και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Όσον αφορά την επιδημία στην Ελλάδα, βάσει των στοιχείων που δημοσιεύει ο ΕΔΗ, αναλύοντας τις καταχωρήσεις που ολοκληρώνονται στο Μητρό COVID-19, συνεχίζεται η μείωση των ενεργών κρουσμάτων, όπως καταγράφονται από τη μείωση του αριθμού των νέων διαγνώσεων σε πανελλαδικό επίπεδο. Ωστόσο, αυτή την εβδομάδα η συρρήκνωση φαίνεται να είναι μικρότερη από την προηγούμενη εβδομάδα.
Τα σημερινά στοιχεία δεν τα έχω συμπεριλάβει σε αυτή την αναφορά ακόμα. Η μείωση στα μεγάλα αστικά κέντρα συνεχίστηκε και αυτή την εβδομάδα με χαμηλότερους ωστόσο ρυθμούς. Συγκεκριμένα, τόσο στην Αττική όσο και τη Θεσσαλονίκη, οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι ο ενεργός αριθμός αναπαραγωγής παραμένει κάτω από το 1 και στις δύο περιφέρειες, με την Αττική να διατηρεί πιθανώς ελαφρώς χαμηλότερο από τη Θεσσαλονίκη, με βάση όμως τον ρυθμό νέων διαγνώσεων. Με βάση τον ρυθμό των διασωληνώσεων, η Θεσσαλονίκη φαίνεται ότι είναι πιο κάτω από την Αττική. Όσον αφορά το RT, τα ενεργά κρούσματα τόσο στην Αττική όσο και στη Θεσσαλονίκη παραμένουν εξαιρετικά υψηλά και διατηρήθηκαν αυτή την εβδομάδα περίπου στο επίπεδο που υπήρχαν στις αρχές Νοεμβρίου. Η Αττική έδειξε μείωση του αριθμού των διαγνώσεων σε ποσοστό περίπου 15 με 20% μεσοσταθμικά για όλη την εβδομάδα και αντίστοιχα η Θεσσαλονίκη έδειξε μείωση του αριθμού των διαγνώσεων σε ποσοστό 20 με 22%. Στην υπόλοιπη Ελλάδα, η επιβάρυνση στα βόρεια της χώρας διατηρείται. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πάλι τις περιφέρειες της Περιερίας, της Δράμας, των Σερών και της Πέλλας, ενώ υψηλό παραμένει και το φορτίο της Λάρισας. Η ηλικιακή κατανομή των νέων διαγνώσεων διατηρεί βαρύ προφίλ νοσηρότητας, με τις διαγνώσεις των 40 έως 65 και των άνω των 65 να έχουν την υψηλότερη επίπτωση. Ωστόσο, να παρατηρήσω ότι στις τελευταίες τρεις μέρες βλέπουμε μία μικρή σχετική υποχώρηση στις διαγνώσεις των άνω των 65. Η επίπτωση στην ηλικιακή ομάδα των 19 έως 39 παραμένει στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές Σεπτεμβρίου, ενώ η ηλικιακή ομάδα των παιδιών εξακολουθεί να διατηρεί τα χαμηλά επίπεδα στα πλαίσια της σχετικής επίπτωσης που έχει παρατηρηθεί σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας. Η μείωση που παρατηρήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα στο προφίλ νοσηρότητας των διαγνωσμένων ασθενών συνεχίστηκε και μέσα σε αυτή την εβδομάδα, αν και με λίγο πιο αργό ρυθμό. Συνοπτικά λοιπόν, με βάση τις επιδημιολογικές καμπύλες, η επιδημιολογική συρρήκνωση στα αστικά κέντρα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης συνεχίζεται, αν και με πιο βραδείς ρυθμούς σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Το νοτιότερο τμήμα της χώρας διατηρεί χαμηλότερο φορτίο, ενώ σε λιγότερο αστικές περιοχές της περιφέρειας παρατηρείται σταθεροποίηση της επιδημίας με μικρά ωστόσο σημεία κάμψης. Με βάση αυτά τα στοιχεία θα ήθελα να παρακαλέσω ξανά όλους, αλλά κυρίως όσους βρίσκεται σε μικρότερες πόλεις και χωριά, αν και γνωρίζω πόσο κουρασμένοι είστε, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στην καθημερινότητά σας.